αν ο άνθρωπος αυτός είχε επικοινωνήσει με εμάς, εδώ το είχαμε βρει αμέσως φάρμακο. Κάνει η δεύτερη παρέμβαση μέσα από την εκπομπή στον κύριο Παρασύρη, τον Φραγκίσκο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είναι και φαρμακοποιός και είχε γνώση του αντικειμένου. Ήταν στη Βουλή, τον παρακαλέσαμε στο διάδρομο της Βουλής να βρει τον κύριο Άδωνη τον Γεωργιάδη να κάνει μια παρέμβαση στον πρόεδρο του οργανισμού για να δούμε τι θα γίνει με το φάρμακο. Εάν ο άνθρωπος αυτός είχε επικοινωνήσει με εμάς, εδώ το είχαμε βρει αμέσως φάρμακο, τελικά βρήκε μετά από μερικές μέρες. Σήμερα υπάρχει το φάρμακο. Υπάρχει πρόβλημα πράγματι με αυτό το φάρμακο. Έτσι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Μην κρυβόμαστε. Το μεγάλο κλόβα. Εδώ στοιχίζει, κύριε Υπουργέ. Ποιος έχει πρόσβαση στον Υπουργό. Ξέρετε δηλαδή, τι έγινε. Μας έλεγε ο συγκεκριμένος. Καλά κάνεις και το λες. Μας έλεγε ο συγκεκριμένος συγγενής του. Στον Υπουργό. Θα σας πω. Να σας πούμε, κύριε Υπουργέ. Άρα να πηγαίνουμε κατηδίαν στον κύριο Γεωργιάδη να μας βρίσκει φάρμακα. Θέμα Γεωργιάδη. Θέμα Γεωργιάδη. Φάρμακο τώρα. Φάρμακο. Καταλάβαμε τι ακούσαμε στην αρχή. Καταλάβαμε. Το Γεωργιάδη, τον υπουργό να λέει, αν μου το είχαν πει θα το βρίσκαμε, θα του δίναμε το φάρμακο. Και τον άνθρωπο, τον εξάλληφο του νεκρού ανθρώπου, του 72χρονου, να λέει ότι πήγα σε ένα ραδιόφωνο. Πήραμε τηλέφωνο τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη που είναι βουλευτής από το Ηράκλειο και είναι φαρμακοποιός για να βρει τον κύριο Γεωργιάδη στους διαδρόμους της Βουλής να πει του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Υπουργού, να πει στον ΙΦΕΤ να φέρει το φάρμακο. Να το καταλάβουμε. Το μοντέλο. Πώς λειτουργεί το μοντέλο. Πάμε στα κανάλια, βρίσκουμε ένα πολιτικό πρόσωπο βουλευτή, να πιάσει ο βουλευτής τον Υπουργό, να πει ο Υπουργός στην υπηρεσία να ενεργεί σε αυτό το οποίο οφείλει να κάνει η υπηρεσία. Αυτό είναι το μοντέλο. Έτσι λειτουργεί σήμερα η δημόσια υγεία, έτσι λειτουργεί ολόκληρο το κράτος. Και ο Υπουργός τι μας λέει, βεβαίως και θα το έκανα. Το έχουμε ξανακούσει αυτό από τον κύριο Γεωργιάδη. Το έχουμε ξανακούσει. Να σας θυμίσω πια πότε το ακούγαμε. Πριν τις δημοτικές εκλογές, όταν επιτίθεται στον κύριο, στον Σίμω Ρούσο, τον δήμαρχο Χαλανδρίου, και τον κατηγορούσε. Ότι δεν ήρθε στο γραφείο μου που ήμουνα 4 χρόνια υπουργός ανάπτυξης να μου ζητήσεις ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, πήγαινες και τα έπαιρνες από την υπηρεσία. Θα σου έδινα, έλεγε τότε ο κύριος Γεωργιάδης, βεβαίως δεν θα του έδινα πρόγραμμα, θα του έδινα και περισσότερα. Αλλά δεν έρχονταν στο γραφείο μου. Αυτό είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη του 2024. Στα κανάλια, στο βουλευτή, ο βουλευτής να πιάσει τον υπουργό, ο υπουργός να πει στο καρεκλοκένταυρο που έχει διορίσει, να ενεργήσει τα δέοντα. Ρουσφέτη. Έγινε η υγεία των ανθρώπων κομματικό και πολιτικό ρουσφέτη.